μέρες, αλλά ξαφνικά θέλω πολύ να φάω. Πεινάω! Η αγωνή μου η Βίκη χρειάζεται βοήθεια. Η γιαγιά είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει. Ιω, τι ωραία μουσική! Ω, από πού προέρχεται αυτή η κραυγή? Η Βίκη θέλει κάτι. Έρχομαι! Μόλις τελειώσω τη σόδα μου. Τώρα έρχομαι. Κοιτάξτε αυτό το μάτσο νόστιμα ντόνατς. Κάποιος χρειάζεται επιγόντως τη βοήθεια ενός μάγειρα. Η σεφ Άννα έρχεται. Βίκη, τι έγινε? Πεινάω πολύ. Προτείνω ένα challenge. Το κορίτσι μου. Γιαγιά μη. Το πρώτο γύρο. Θέλω ζελέ με γεύση κοκακόλα. Ελαφρότητα. Θα έχει ζελέ. Κάτια. Ζελέ. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πρώτα φυσικά πρέπει να πάρω κοκακόλα. Έτσι έπρεπε να γίνει. Σχεδόν τέλειο. Ουχ, σχεδόν. Εκτός από μία-δύο σταγόνες που κατέληξαν πάνω μου. Χάλια, σκουπίσου, Τζιλ. Σε ευχαριστώ, γιαγιά. Πρώτα πρέπει να αδειάσω λίγο το μπουκάλι. Θα το κάνω με τον πιο ευχάριστο τρόπο. Τώρα το επώνυμο ρέψιμο. Πόσο άσχημο! Συγγνώμη, γιαγιά. Κατά λάθος. Πρέπει να προσθέσω μερικά γλυκά στην κοκακόλα. Και μετά θα ρίξω σιρόπι καλαμποκιού. Χάρη σε αυτό, η κοκακόλα θα μετατραπεί στο ζελέ. Νομίζω φτάνει. Τζιλ, πρόσεχε! Θα το ανακοινήσω καλά-καλά. Οχ, το σιρόπι είναι πολύ κολλώδες. Έλα, έλα. Βγες, τι γίνεται. Δεν γίνεται. Έγινε. Λοιπόν, το ζελέ μου είναι έτοιμο. Μένει μόνο να κρυώσει λίγο. Κοίτα. Ορίστε! Είναι πολύ περίπλοκα. Το καλύτερο ζελέ είναι το απλό μέλι, το οποίο πρέπει να παγώσει. Δεν είναι ωραία ιδέα? Πλήρης ανοησία. Θα σας δείξω πώς να φτιάξετε αληθινό ζελέ. Στην αρχή πρέπει να ρίξετε την κοκακόλα στην κατσαρόλα. Μετά θα ρίξω ζελιδάκια κοκακόλα σε αυτή την κοκακόλα. Θα λιώσουν και θα κάνουν το μελλοντικό μου αριστούργημα πολύ νόστιμη. Το τελευταίο μυστικό συστατικό θα δώσει λάμψη στο ζελέ μου. Τώρα το μείγμα πρέπει να βράσει. Το ανακατεύουμε καλά. Όταν το ζελέ είναι έτοιμο, μπορούμε να το ρίξουμε σε ένα μπουκάλι. Κοίτα τι σκέφτηκε. Ναι, το χρώμα του ζελέ μου είναι τέλειο. Και το τελευταίο βήμα είναι η ψήξη του ζελέ. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει τόσο καλά όσο το υγρό αζότο. 2 δευτερόλεπτα και έτοιμο. Παιδιά, να προσέχετε, μην πλησιάζετε το αζότο. Τι τέλειο! Ευχαριστώ. Βίκη, ήρθε η ώρα να διαλέξεις την νικήτρια. Πόσο νόστιμα μυρίζει! Η πρώτη θα είναι η γιαγιά. Καλό, αλλά είναι σαν κανονικό μέλι. Τώρα είναι η ώρα της σεφ. Συνήθως τα βρόσιμα πράγματα δεν γυαλίζουν έτσι. Η Τζιλ έμεινε. Ουάου, καραμέλες μέσα! Πολύ νόστιμο, η Τζιλ είναι η νικήτρια! Ναι, το ήξερα! Προσπάθησα τόσο σκληρά! Τρως ζάχαρη, φτάνει! Φτιάξτε μου βάφλες αυτή τη φορά! Θα γίνει! Πώς τα μαγειρεύουν? Οι βάφλες είναι το επώνυμο μου πιάτο. Ξέρω καλύτερα από τον καθένα ποιες βάφλες προτιμά η γονή μου. Πρώτα πρέπει να ζυμώσετε. Όλα είναι σύμφωνα με τη συνταγή: αλεύρι, αυγά, βούτυρο και βέβαια ζάχαρη και γάλα. Το γάλα παρεπιπτόντως είναι πολύ νόστιμο. Η ζύμη είναι σχεδόν έτοιμη. Πόσο αρέσει αυτή η ταχύτητα, σεφ?
Δεν με εντυπωσιάζει. Το μηχάνημά μου είναι πιο γρήγορο. Πώς και έτσι. Πρέπει να βιαστώ. Πρέπει να φτιάξω καλύτερες βάφλες. Τζιλί, πάμε. 2 χτυπητές θα είναι πιο γρήγοροι. Το αμφιβάλλω. Εδώ τα έχω όλα έτοιμα. Απλές βάφλες είναι βαρετές. Οι δικές μου θα είναι πολύχρωμες. Θα ρίξω τη ζύμη σε 6 διαφορετικά μπολ. Προσθέτω χρώμα στο καθένα. Τι ομορφιά! Με τη βοήθεια της χρωματιστής ζύμης θα μπορέσω να φτιάξω χρωματιστές βάφλες. Τέλεια! Αλλά νομίζω οι δικές μου βάφλες έχουν καλύτερη γεύση. Wow, δεν περίμενα να είναι τόσο νόστιμο! Απλά τέλειο! Η ζύμη είναι έτοιμη! Γιαγιά, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι μπορείτε να ανταγωνιστείτε τη μεγάλη σεφ? Όχι, η βάφλα ουρανιοτόξο είναι έτοιμη. Πρέπει να την παρουσιάσω όμορφα. Θα το κάνω σε ένα μαύρο πιάτο και η σαντιγή θα παίξει το ρόλο των σύννεφων. Τι ομορφιά! Okay. Και λίγη τρούφα δεν θα βλάπτει. Μα τι κάνει! Άλλο ένα αριστούργημα! Ξέρετε, περισσότερα απ' όλα η εγγονή μου λατρεύει τις βάφλες της γιαγιάς. Αυτές! Τις στολίζω με παγωτό! Και μούρα! Και λίγο σιρόπι σφενδάμο! Τζιλ, πού είναι οι βάφλες σου? Ήρεμα, έχω τα πάντα υπό έλεγχο. Θα φτιάξω κι άλλες βάφλες. Ή όχι, υπολόγισα λίγο λάθος την ποσότητα της ζύμης. Δεν πειράζει, θα έχω κάτι χρήσιμο στο σακίδιό μου. Όχι αυτό. Κουνελάκι μου, δεν ήξερα ότι μπήκε στο σακίδιό μου. Τώρα δεν σε θέλω. Αυτό είναι noodles. Από αυτά θα φτιάξω νέες βάφλες. Θα βάλω τα noodles στη βαφλιέρα και... Έτοιμο! Κοιτάξτε! Πολύ λαχταριστό! Όχι, σίγουρα δεν θέλω να το φάω! Θα ρωτήσω με τη Βίκη! Ω! Τι είναι αυτό, μια βάφλα από noodles! Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο! Ελπίζω να με εκπλήξει και η γεύση! Ω, χάλια! Δεν έχω ζήσει τίποτα χειρότερο στη ζωή μου! Η γιαγιά έκανε τέτοιες βάφλες όπως μου αρέσουν! Ναι, πολύ νόστιμο! Σε ευχαριστώ, γιαγιάκα! Ναι, το αγαπημένο μου βατόμουρο! Τέλειο! Wow, η σεφ Άννα έκανε ένα πραγματικό έργο τέχνης! Είναι πολύ νόστιμο! Μπράβο! Αλλά αυτή τη φορά κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί με τις βάφλες της γιαγιάς. Τα λατρεύω! Ναι, ήξερα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Τι είναι αυτή τη φορά? Θέλω ντόνατς. Ελπίζω να με κάνετε χαρούμενη. Θα φτιάξω ντόνατς γρήγορα. Τα δικά μου θα είναι νόστιμα. Ναι. Νόστιμα? Συμφωνώ, η μερέντα είναι τόσο νόστιμη! Α, αρχίσαμε ήδη! Συγγνώμη, κάπως αποσπάθηκα! Δεν πειράζει! Είμαι έτοιμη να ξεκινήσω το μαγείρεμα! Πρώτα πρέπει να πάρω ένα πακέτο ωραίο και να κάνω τα μπισκότα ψίχουλα! Έτοιμο! Τώρα αυτό το ψίχουλο πρέπει να ανακατευτεί με μερέντα! Το αγαπημένο μου κομμάτι της μαγειρικής, γιατί μετά μπορείς να το δοκιμάσεις! Πολύ νόστιμο! Απομένει μόνο να αρχίσω το μείγμα σοκολάτα σε αυτή τη μηχανή ντόνατ! Πού είναι? Α, να το μείγμα ντόνατ, ευχαριστώ σεφ! Το αδειάζω σε καλούπια και περιμένω! Πόσο αργές είστε! Τα δικά μου μινι ντόνατς είναι έτοιμα! Δείτε τι ομορφιά! Δεν είναι μόνο αυτό! Τώρα πρέπει να χωριστούν στο μισό και μετά να λιπανθούν με σιρόπι. Σχεδόν τελείωσα. Τώρα χρειάζομαι υγρό marshmallow. Θα το βάλω πάνω στα ντόνατς μου.
Θα χρησιμοποιήσω μια ζαχαροπλαστική σακούλα. Τόσο βολικό και τόσο νόστιμο! Το τελευταίο βήμα παραμένει η τρούφα. Χωρίς αυτή τα ντόνατς δεν είναι ντόνατς. Μπορείτε να ζηλέψετε. Γιατί? Και τα δικά μου ντόνατς είναι σχεδόν έτοιμα. Απλά πρέπει να τα πασπαλίσω με ζάχαρη άχνη. Κάτι δεν λειτουργεί. Α, απ' την άλλη πλευρά. Τώρα είναι καλύτερα. Ουα, θέλω να δοκιμάσω αυτά τα ντόνατς. Ζιλ, δεν είναι για σένα. Α, τα ντόνατς μου είναι έτοιμα. Δείτε πόσο σοκολατένια είναι. Μην κουνάς την επικίνδυνη συσκευή έτσι. Τι ομορφιά. Αυτά τα ντόνατς θα είναι ακόμα πιο νόστιμα αφού τα αλείψω με μερέντα. Έτοιμα τα ντόνατς μου, Βίκη. Διάλεξε ποια θα κερδίσει. Ουάου, τι όμορφα! Είναι και απίστευτα νόστιμα. Σεφ Άννα, είμαι ευχαριστημένη. Για να δούμε τι μαγείρεψε η γιαγιά. Αλλά περίμενα περισσότερα. Τζιλ, ελπίζω τα ντόνατς να με εκπλήξουν. Σοκολατένια! Μου αρέσει. Αλλά η Σεβάνα έχει τα πιο νόστιμα ντόνατς. Ας της δώσουμε συγχαρητήρια. Η μικρή εκτίμησε ξανά τις ικανότητές μου. Εγγραφή στο Πάραρα για να μην χάσεις τα νόστιμα και χρήσιμα challenge μας. Γράψε στα σχόλια ποιο από τα σημερινά γλυκά θα ήθελες να δοκιμάσεις.